Τα δεσμά της ελευθερίας. Εσωτερικές σημειώσεις. Νίκος Καρούζος. Κατακίτρινος άγγελος. Εκτυφλωτικά πορτοκάλια. Χρησιμότητα των κορυφογραμμών η ποίηση. Και ύψιστο σκουλίκι ο ποιητής. Είπε κάποτε το Αηδόνι, «Θα γίνω πίθηκος» και έγινε. Είπε κάποτε ο πίθηκος, «Θα γίνω Αηδόνι» και δεν έγινε, γιατί το κλαδί έσπασε από τα πολλά του χοροπηδήματα. Ο ποιητής είναι σαλός. Ο ποιηματογράφος είναι σάλος. Ο πρώτος είναι θέαμα της θεότητας. Ο δεύτερος είναι θεατής της θεότητας. Ο ποιητής έχει στα μάτια του το αρχέτυπο και ξέρει πως η φύση δεν οργίζεται πραγματικά ούτε με την όποια καταιγίδα. Ο ποιηματογράφος έχει στα μάτια του το εγώ του και παίρνει στα σοβαρά τα δάκρυά του. Φυσικό να φοβάται λοιπόν το βρυχυθμό των ερωτημάτων την ίδια στιγμή που ο ποιητής ποιμένει τα ερωτήματα με την απόκριση που είναι ο ίδιος. Ο ποιητής ολάκερος μπαίνει στα προβλήματα. Ο ποιηματογράφος περνάει πλάι από τα προβλήματα. Γι' αυτό διατυπώθηκε μια μέρα ο καημός. Έχετε την ιδέα πως κάνετε ποίηση όταν το αίμα σας είναι καλά σιγουρεμένο στις φλέβες? Ο ποιητής έχει πάντα μέσα στην ψυχή του την ευλάβεια, ενώ οι ευλαβείς δεν έχουν πάντα μέσα στην ψυχή του την ποίηση. Ο ποιηματογράφος ενδιαφέρεται για τη διάρκεια στη χρονική προέκταση. Ο ποιητής είναι διαρκής χωρίς την παραμικρή χρονική προέκταση. Ο ένας βλέπει τον ήλιο και νιώθει τη ζέστη, ο άλλος βλέπει τον ήλιο και νιώθει το φως. Ο ποιηματογράφος ακούει ελευθερία και αφήνει τα νύχια του να μεγαλώνουν. Ο ποιητής, αποκαλύπτοντας μέσα του την ελευθερία, κατορθώνει τα δεσμά της. Ο ποιητής έχει όλα του ποιηματογράφου. Ο ποιηματογράφος δεν έχει τίποτα του ποιητή.